να καλωσορίσω σήμερα στην πόλη μας τον κύριο Βορύδη, τον πρώην Υπουργό. Συναντήκαμε με εκπροσώπους του Ερμηνευτικού της πόλης, του Εργατικού Κέντρου, Θεσμικούς και Παραγωγικούς Φορείς. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η συνεδρίαση της Νομαρχιακής Συνέλευσης του Νομού Κορινθίας. Κύριε Βορύδη, καλώς ήρθατε. Η Κόρινθος είναι μια περιοχή η οποία είναι παραγωγική, είναι πλούσια, είναι όμορφη, έχει ωραίους ανθρώπους, έχει παραγωγικούς ανθρώπους, έχει κομματικά στελέχη, έχει ανθρώπους που μπορούν να προσδώσουν τόσο στη χώρα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δύσκολα μονοπάτια αλλά και στο κόμμα, μια προστιθέμενη αξία. Σας καλωσορίζω, λίγα λόγια και καλά, ο λόγος εσάς. Να ευχαριστήσω, Πρόεδρε, για την πρόσκληση και να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά που είμαι στην Κόρινθο και είμαι στην Κόρινθο στα πλαίσια μιας κυρίως κομματικής διαδικασίας, εσωτερικής κομματικής διαδικασίας, έτσι όπως αποφάσισαν τα όργανα της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό είναι η πορεία προς την εθνική μας συνδιάσκεψη. Η νομαρχιακή συνέλευση αυτή είναι ακριβώς συνταγμένη μέσα σε ένα πλαίσιο συνελεύσεων, οι οποίες οργανώνονται εν συνεχεία περιφερειακές συνδιασκέψεις. Το Σάββατο είναι η περιφερειακή συνδιάσκεψη της Πελοποννήσου που θα γίνει στην Τρίπολη. Και μέσα αυτό αναπτύσσεται, νομίζω, ένας ενδιαφέρον γόνιμος διάλογος και προβληματισμός για τα ζητήματα τα οποία απασχολούν και βεβαίως τα ζητήματα που απασχολούν όταν αποφασίστηκε η διοργάνωση της συνδιασκέψης αυτή ήταν το να κάνουμε μια αποτίμηση των αιτίων και των αιτιών της εκλογικής ήττας μας της πρόσφατης, αλλά νομίζω ότι πια σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό έχει υπερκαλυφθεί από την επικαιρότητα και την αγωνία των συμπολιτών μας για το πού πάνε τα πράγματα, για το πώς προχωράνε, για το πώς εξελίσσεται η πολιτική κατάσταση στη χώρα, για το ποιες πρόκειται να είναι οι αποφάσεις της κυβέρνησης και βεβαίως, πολύ κεντρικό σε αυτή τη συζήτηση, ποιος είναι ο ρόλος και η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Τα ζητήματα, τα στο πω απολογιστικά, θα συζητηθούν και θα κριθούν μέσα στα όργανά μας και προφανώς θα αποτελέσουν ένα αντικείμενο προβληματισμού ευρύτερου προκειμένου να βγουν τα σωστά συμπεράσματα. Εγώ τώρα εδώ απλώς θα ήθελα να μοιραστώ πολύ γρήγορα μαζί σας μερικές σκέψεις για το πώς βαδίζουμε. Διότι εκείνο που είναι σημαντικό και αυτό το οποίο θέλετε μας ρωτάνε οι πολίτες στην καθημερινότητά μας και στην καθημερινή μας επαφή μαζί τους, είναι το τι πρόκειται να συμβεί, το τι γίνεται. Το για πρώτη φορά, δεν ξέρω αν είναι για πρώτη φορά αριστερά, πάντως για πρώτη φορά οι πολίτες ρωτάνε αν θα έχουν μισθούς και συντάξεις μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και οφείλω να πω ότι 5 χρόνια μέσα στην πιο βαριά κρίση, αυτή την αγωνία, είχαν άλλες αγωνίες πολίτες, αλλά αυτή τη συγκεκριμένη αγωνία δεν είναι. Αυτή έχει ανακύψει τώρα. Επίσης, οφείλω να επισημάνω ότι η ρητορική της υπερήφανης διαπραγμάτευσης και της σκληρής, με τη δημιουργική ασάφεια και με τα wow και με όλη, να θέλετε, αυτή την εκφορά ύφους και λόγου του τελευταίου χρονικού διαστήματος, εκείνο το οποίο φαίνεται να μας έχει οδηγήσει είναι να ικετεύει σήμερα η κυβέρνηση για το κακό email Χαρδούβελη, το οποίο δεν της δίδεται. Διότι οφείλω να θυμίσω ότι τότε συζητάγαμε για την κάλυψη ενός δημοσιονομικού κενού ύψους 2 δις και τώρα φαίνεται ότι το ποσό αυτό δεν υφίσταται. Αντίθετα, αυτοί οι 4 μήνες έχουν δημιουργήσει μια πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση ύψους 6 δις που φυσικά φαίνεται ότι θα μετατραπεί σε μέτρα. Ότι εμείς συζητούσαμε εκείνη την εποχή για το ενδεχόμενο μιας κάποιας περιορισμένης αύξησης του ΦΠΑ στοχευμένου σε συγκεκριμένα σημεία του τουριστικού προϊόντος και αυτό αποτελούσε και αντικείμενο συζήτησης και διαπραγμάτευσης. Και από ό,τι ακούω τώρα, διατηρείται η έκτακτη σφορά, μιλάμε για συνολικές αυξήσεις του ΦΠΑ, μιλάμε στην πραγματικότητα, δεν συζητώ για αυτά τα οποία έχουν υποσχεθεί και τα οποία ξεχαστήκαν, όπως ήταν η κατάργηση του ένφια, όπως ήταν η κατάργηση, η επαναφορά μάλλον του αφορολόγητου για τις 12.000, όπως ήταν όλα τα θέματα των εκτάκτων εισφορών. Όλη αυτή η συζήτηση έχει τελειώσει και εκείνο που συζητάμε είναι για πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις. Δυστυχώς η οικονομία μας αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα των 4 μηνών
Από εκεί και αυτό είναι που λέμε πραγματικά αμαρτία και πραγματικά κρίμα. Από εκεί που είχαμε γυρίσει σε μια μικρή ανάπτυξη, που εν πάση περιπτώσει είχαμε αρχίσει και δημιουργούσαμε θέσεις εργασίας, ξαναγυρίσαμε στην ύφεση, ξαναγυρίσαμε στην απώλεια των θέσεων εργασίας, ξαναγυρίσαμε στα ελλείμματα και βεβαίως όλο αυτό έχει μια πολύ συγκεκριμένη απεικόνηση στο απόλυτο στέγνωμα της αγοράς που το ζουν όλοι οι επαγγελματίες, που τη ζει επιχειρηματικός κόσμος, που το ζουν οι ελευθεροπαγγελματίες, που το ζουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, γιατί αυτοί υφίστανται τις συνέπειες αυτής της τραγικής ηφεσιακής πολιτικής. Η αποστέρηση των ταμιακών διαθεσίμων από τους δημόσιους φορείς είναι έκφραση αυτής της πιστωτικής ασφυξίας, όπως και η εκτόξευση ουσιαστικά όλων των ποσών εκείνων τα οποία οφείλει το ελληνικό δημόσιο και πια δεν πληρώνει. Έχουμε ληξιπρόθεσμα καινούργια του ελληνικού δημοσίου, τα οποία φτάσανε ήδη σε σχέση με αυτό που ήταν πέρυσι το ύψος παραπάνω των 800 εκατομμύριων. Άρα λοιπόν, αυτό είναι μια κατάσταση την οποία ζούμε. Στην πραγματικότητα είναι ξεκάθαρο ότι ο ελληνικός λαός εξαπατήθηκε, πίστεψε σε ψέματα και τα ψέματα τώρα έσκασαν, ήταν μια φούσκα η οποία έσκασε και σκάει καθημερινά ουσιαστικά στο πρόσωπο αυτών που ακριβώς είχαν πει όλα αυτά τα ψέματα. Το που θα καταλήξει αυτή η διαπραγμάτευση μένει να δούμε. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι έχουν περάσει περίπου 4 μήνες και ακόμα δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο και αυτό δείγμα έστω και μιας ελέγχησης συμφωνίας. Από την κατάργηση της Τρόικας στους θεσμούς, οι οποίοι είναι η μεταβαπτισμένη Τρόικα, από το σκίσιμο του μνημονίου και στο δεν θέλουμε τα λεφτά, στο συζητάμε για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και όχι απλώς θέλουμε τα λεφτά, αλλά χρειαζόμαστε απελπισμένα και ηκετεύουμε για αυτά τα λεφτά, τα οποία τελικώς δεν μας χορηγούν. Βρισκόμαστε μπροστά στις ιδεοληψίες της αριστεράς, βρισκόμαστε, γιατί δεν είναι μόνο τα οικονομικά, αλλά η κατάργηση των κέντρων κράτησης για τους μετανάστες στην πραγματικότητα εξέπεμψε ένα δυνατό σήμα προσέλκυσης μεταναστευτικών ροών. Ουσιαστικά έχουμε αναστροφή όλων των επιτευγμάτων συγκράτησης των μεταναστευτικών ροών της τελευταίας διετίας. Έχουμε τις αποφυλακίσεις στην νομοθεσία και τις αποφυλακίσεις των τρομοκρατών. Έχουμε ακόμα και το φεστιβάλ για την ομοιοποίηση του χασίς, γιατί αυτό είναι το οποίο αυτή τη στιγμή χρειάζεται ο τόπος, είναι να νομιμοποιήσουμε τη χρήση των ναρκωτικών. Αυτό είναι που μας περίσσευε και αυτό είναι που θα έπρεπε να αποτελέσει προτεραιότητά μας. Αφήνω δε την βαρβαρότητα η οποία επιτελείται εις βάρος των φτωχών παιδιών του ελληνικού λαού και του δικαιώματός τους στη μόρφωση με την κατάργηση των πρότυπων σχολείων και με την ενοχοποίηση της αριστείας. Αυτά είναι πράγματα, τα πρότυπα σχολεία υπήρχαν πρωτίστως και κυρίως για τα παιδιά που δεν έχουν λεφτά να πάνε στα ιδιωτικά σχολεία να σπουδάσουν, έχουν όμως ικανότητες και έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια καλύτερη εκπαίδευση για να βελτιώσουν και τον εαυτό τους, αλλά κατά επέκταση να χρησιμεύσουν στη συνολική βελτίωση της κοινωνίας. Και έρχεται αυτή η ιδεολειπτική προσέγγιση, ο εξισωτισμός της αριστεράς, να καταργήσει τι και να ενοχοποιήσει τι, την έννοια της αριστείας. Μπορεί να υπάρξει κοινωνία χωρίς αξιοκρατία και χωρίς αριστεία? Τι είδους κοινωνία θα είναι αυτή? Τι είδους άνθρωποι χτίζονται και δημιουργούνται μέσα σε αυτή την κοινωνία όταν ενοχοποιήσουμε αυτές τις έννοιες? Δυστυχώς αυτά ζούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ και αυτό είναι στο οποίο θεωρούμε ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά οδηγείται σε αδιέξοδο, έχει εγκλωβιστεί και γι' αυτό και βλέπετε ότι τη Δευτέρα, την Τετάρτη, την Παρασκευή μιλάνε για δημοψήφισμα, την Τρίτη, την Πέμπτη και το Σάββατο μιλάνε για εκλογές. Οι ίδιοι καταλαβαίνουν το πολιτικό τους αδιέξοδο και οι ίδιοι προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από αυτό το πολιτικό αδιέξοδο στην πραγματικότητα επαναφέροντας τέτοιου τύπου συζητήσεις και λύσεις. Εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έρχεται συγκροτημένη, υπεύθυνη, σταθερή, φιλοευρωπαϊκή πολιτική δύναμη για να πει ότι οι δικές μας κόκκινες γραμμές είναι η παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η παραμονή της χώρας στο ευρώ και βέβαια η παραγωγική και η οικονομική ανασυγκρότηση, γιατί αυτή η αναπτυξιακή πολιτική που στηρίζεται στην ιδιωτική οικονομία, που στηρίζεται στην ελευθερία,
που στηρίζεται στις μεγάλες αξίες της πατρίδας και της ελευθερίας, αυτοί είναι οι όροι με τους οποίους ο τόπος μπορεί να ανασυγκροτηθεί. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει, ασκώντας τα καθηκόντα της ως αξιωματική αντιπολίτευση, η μόνη συγκροτημένη και υπεύθυνη εναλλακτική κυβερνητική απέναντι σε αυτή την χαοτική πολιτική του τετραμήνου που ζούμε ήδη. Και νομίζουμε ότι αυτό σταδιακά, καθώς θα καταρρύπτονται οι μύθοι, τα ψέματα της αριστεράς, θα καταλαβαίνει ο κόσμος την εξαπάτησή του, θα καταλαβαίνει το τι μπαρούφες άκουσε, το τι ψέματα άκουσε, το τι ανακολουθίες άκουσε και το πώς αυτά διαψεύδονται μέσα στην καθημερινότητά του, εκεί θα ανακτηθεί και θα υποδομηθεί μια καινούργια σχέση εμπιστοσύνης που θα επιτρέψει να ανατάξει στο μέλλον τον τόπο και να δώσει μια διαφορετική προοπτική για τους πολίτες. Άρα λοιπόν αυτά είναι που νομίζω θα συζητήσουμε και στο επόμενο διάστημα και στην Ομαρχιακή Συνέλευση αλλά και στις περιφερειακές μας διασκέψεις και νομίζω ότι σε αυτή την πορεία θα βαδίσουμε και προφανώς αυτό είναι το νόημα της επισκέψεως μου εδώ. Είχα τη χαρά να συναντηθώ με φορείς της πόλης σας και του νομού σας, είδα το επιμελητήριο, είδα και άκουσα τις αγωνίες των επαγγελματιών και νομίζω ότι εδώ μοιραζόμαστε μια κοινή γλώσσα. Είδα το εργατικό κέντρο και είδα όμως και άκουσα τις αγωνίες των εργαζομένων και θεωρώ ότι εδώ εκείνο που χρειάζεται να χτίσουμε είναι μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία ανάμεσα στις δυνάμεις της παραγωγής προκειμένου να βγάλουμε τον τόπο από την κρίση και νομίζω ότι οριμάζουν αυτές οι προϋποθέσεις αυτής της συνεννόησης, της συνεννόησης η οποία έχει ακριβώς στοιχεία κοινωνικής συνένεσης και ταξικής συνεργασίας. Είδα επίσης τη δουλειά που κάνει η Αντιπεριφέρεια και τις ανάγκες και το σχέδιό της για τα έργα υποδομής που χρειάζεται ο νομός και οφείλω να πω ότι μέσα στη δυσκολία που έχουμε καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχουν εστίες μέσα στον κόσμο τον επαγγελματικό, μέσα στον κόσμο της εργασίας, μέσα στον κόσμο του συνδικαλισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους όσο καλύτερα μπορούν. Άρα ευχαριστώ Πρόεδρε ξανά για την πρόσκληση, είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι ανάμεσά σας και ελπίζω ότι θα έχουμε δυνατότητα να ακούσουμε και τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, να τους ακούσουμε και να συζητήσουμε μαζί τους εκτενώς για τα ζητήματα που απασχολούν.